Μόδα. Μόδα. Πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει σήμερα η Αφροδίτη Λασκούδη, που κάθε εβδομάδα το κορίτσι μας εδώ μας φέρνει και μας δείχνει μια τάση της μόδας, η οποία μας επηρεάζει. Αφροδίτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη μου. Ethnic. Ethnic. Του τέστην. Του τέστην. Τι είναι το ethnic. Ethnic είναι το εξωτικό που έχει έμπνευση από τη Μαύρη Ήπειρο είτε από τη Λατινική Αμερική, από Ίνκας και αυτές τις φυλές. Να σου πω, είναι αυτά που φοράνε με τα κόκαλα, με τα τέτοια, με τα εδώ πάνω κτλ. Βλέπουμε και πλάνα από πασαρέλες που το φοράνε. Από πασαρέλες που είδαμε φέτος, τι θα παίξει σε ethnic περισσότερο στην καρδαρόμπα μας. Θέλω να ξεκινήσει να μας δείχνει. Να ξεκινήσουμε να δείχνουμε. Έχω φέρει διάφορα σχέδια και ρούχα. Να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ απλό, που είναι λευκό t-shirt, το οποίο έχει ethnic στοιχεία στα κρόσια του. Αυτά τα φόραγα στη θάλασσα μικρή με τα εδώ, θα θυμάστε. Αυτά επανέρχονται στη μόδα το καλοκαίρι, ακριβώς όπως το είπε, στη θάλασσα φοράμε πάρα πολύ ethnic και το συνδυάζουμε πάντα με έντονα κοσμήματα. Το ethnic είναι εξωτικό, οπότε και το καλοκαίρι του εμπνέει μεγάλα κοσμήματα, αέρινα, κρεμαστά, ρούχα. Χάι μαϊά που λέμε. Κάτι στενό στο ethnic look, όλα είναι χιτά και αέρινα. Είναι λίγο αυτό που λένε των παιδιών των λουλουδιών το ethnic, μάλλον αυτό το όλα πάρα πολύ μεγάλο. Όχι, αυτό το παιδιό των λουλουδιών είναι το 70's. Το ethnic είναι εξωτικό. Εδώ πέρα έχουμε έναν απλό σύνολο λευκό με μαύρο, το οποίο είναι λίγο πιο χυτό, πιο αέρινο, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε το πρωί με ένα σορτσάκι ή το βράδυ, το οποίο το έχουμε συνδυάσει με ένα πολύ ιδιαίτερο κόσμημα. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το χρώμα ή και το υλικό που επικρατεί στην ethnic τάση? Στην ethnic τάση περισσότερο είναι ιδιαίτερα υλικά, όπως είναι σκοινιά, όπως είδαμε στο κόσμημα αυτό, ιδιαίτερες πέτρες, όπως είναι το κόσμημα αυτό που βλέπεις. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάρα πολύ σαν χρώμα το ethnic μπορεί να παίξει το γήινο, σαν αυτό, το πλεκτό, σαν υλικό παίζει το ethnic. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε σε όλες τις περιπτώσεις και πλεκτό και μακό και πουκαμίσα, βλέπω είδα και παντελόνα. Και πουκαμίσα θα δούμε. Ζακέτα μας. Μήπως... Έχουμε διάφορες, ας πούμε έχω εδώ πέρα μια πουκαμίσα, φόρεμα, το οποίο είναι πιο χρωματιστό. Ναι, πιο λουλουδάτο. Πιο λουλουδάτο, το οποίο μπορεί να το συνδυάσουμε πάλι με ένα έντονο κολιέ, όπως αυτό. Ή με ένα τουρμπάνι. Υπάρχει κάποια ηλικία που πρέπει να τη φοβίζει το ethnic, να μην το τολμάει? Όχι, δεν υπάρχει. Αν προσέξουμε στα χρώματα, δεν υπάρχει μια ηλικία. Αρκεί να το τηρούμε το ethnic το καλοκαίρι. Είναι εξωτική τάση και εμπνέει καλοκαίρι. Α, δεν υπάρχει χειμερινό ethnic? Υπάρχει το nomad χειμερινό, απλά πολύ διαφορετικά υλικά. Καταπληκτικό. Και όπως βλέπεις εδώ πέρα ότι παπούτσι, δεν μας είπες για παπούτσι, τι παπούτσι βάζουμε τα ethnic? Παπούτσια φοράμε μόνο πλατφόρμες ή ίσια. Σε καμία περίπτωση δεν θα βάλουμε γόβες στο ethnic. Το ethnic είναι πιο γήινο. Οι γόβες είναι κλασική, είναι urban sign, είναι αστικό το τακούνι. Εδώ πέρα θέλουμε κάτι πιο χαλαρό. Σαν δαλάκι πλατφορμίτσες εδώ πέρα βλέπω ότι πιο απλό και νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η τάση είναι και ιδιαίτερα βολική. Δηλαδή μπορεί να τη βάλεις από το πρωί ή από το βράδυ. Και κλείνοντας ένα βραδινό φόρεμα να πάμε σε ένα γάμο με ethnic ύφος, με ένα πολύ ωραίο κόσμημα. Τέλειο είναι αυτό. Αυτό είναι μαγικό, είναι σχεδιαστή, είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένουμε την επόμενη. Το σπασά! Το γκρέμισα! Το σπασά! Ναι, σπασμένο το βρήκα, τα ξέρεις, δεν ξέρω τίποτα. Σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, Αφροδίτη μου.